Πιάσω λίγο το προηγούμενο πριν να ξεκινήσω. Όταν γίνεται ένα έργο, όλοι που συμμετέχουν σε αυτό το έργο, το πιο σημαντικό είναι η δοκιμασία του έργου. Γι' αυτό τόσο έντονα βιώσανε τη χτεσινή περίπτωση στο σταθμό. Γιατί όλοι αυτοί έχουν δώσει δύναμη και το πιο σημαντικό είναι ότι το κάνουν καλά, ότι λειτουργεί. Δεν είναι η γένεια, την κορδιάλα που τα κόψουν είναι σημαντική. Σημαντικό είναι πώς λειτουργεί. Και αυτή είναι όλη η προσπάθεια τους. Τώρα, το χτεσινό ήταν μια μέρα πάρα πολύ δυνατή και για τους εργαζόμενους και για μένα, αλλά και πολύ ευχάριστα και τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρας. Μας δέχτηκε στο γραφείο τους, νιώταμε σαν στο σπίτι μας όλοι, μας έδωσε ευκαιρία να συζητήσουμε και να τοποθετούμε όλοι. Αμέσως σκέφτηκε τα επόμενα βήματα τα οποία πρέπει να είναι, άκουσε με μεγάλη συμπόνια τις γυναίκες και είπε ότι εσείς έχετε δίκιο για όλα αυτά και είναι πολύ τλιβερό να ακούς να αυτές οι γυναίκες να έχουν τραβήξει πάνω από 15 χρόνια σε αυτή την κατάσταση. Τα μέτρα αυτά είναι σχεδόν τα πρώτα βήματα που χρειάζεται σε αυτό το κλάδο. Για εκείνη είναι πολύ σημαντικό, γιατί μέχρι τώρα δεν είχαν δικαίωμα να αρρωστήσουν. Είχαν 15 μέρες το χρόνο αναρρωτική άδεια. Αυτό το κλάδο όμως έχει πάρα πολύ καρκίνο. Και αυτοί ή έπρεπε να κρύψουν το καρκίνο ή έπρεπε να βρουν κάποιους να το πληρώνουν για να μπορεί να συνεχίζει τη δουλειά στο σχολείο. Ναι, για να μπορούν να κάνουν χημειοθεραπείες. Και γυρνάνε μετά από τη χημειοθεραπεία με το πόνο που βιώνουν, με την κούραση, ξανά στη δουλειά. Δεν έχουν δικαίωμα να αρρωστήσουν. Δεν έχουν δικαίωμα να θεραπευτούν. Επίσης, οι γυναίκες αυτές δεν έχουν δικαίωμα να κάνουν παιδιά. Δεν έχουν αδιαμητρότητα. Ναι. Όταν είναι έγκυες, κρύβονται έγκυμος συνήθως. Να μείνουμε λίγο στις σχολικές καθαρίστριες, γιατί έχουμε και πολλά μηνύματα πάνω σε αυτό. Πείτε μας τι ίσχυε μέχρι τώρα, γιατί παίρνω ένα μήνυμα για παράδειγμα από μια φίλη τη Λεμονιά που λέει ότι ένα ευρώ λέει για κάθε αίθουσα δίνουν στις σχολικές καθαρίστριες, οι κοινόχρηστοι χρόνοι δεν πληρώνονται. Και προφανώς αναφέρεται στις συνθήκες και στις συμβάσεις που υπήρχαν μέχρι τώρα, μέχρι να υπογραφεί η καινούργια συλλογική σύμβαση. Ακριβώς αυτό. Είναι ένα ευρώ την αίθουσα και τίποτα άλλο. Και τίποτα άλλο. Και ούτε γάλα είχαν, ούτε γάντια είχαν μέχρι πριν ένα χρόνο. Αυτές οι γυναίκες δουλεύουν το περισσότερο χρόνο έξω στην αυλή. Οι τολέτες είναι έξω από το κτίριο, έχουν κήπους, έχουν μεγάλους κοινόχρηστους χώρους. Αυτά απορροφά πολύ περισσότερο από όσο οι αίθουσες. Και κυρικές συνθήκες είναι δύσκολες. Γλιστράνε, πέφτουν, έχουν ατυχήματα μέσα στην εργασία. Πιστεύετε ότι πλέον με την καινούργια συλλογική σύμβαση εργασίας, με την ένταξη στα βαρέα και στα υφυγεινά, επιλύεται όλο αυτό το ζήτημα που περιγράψατε? Αυτές οι γυναίκες σιγά σιγά αποκτάνε εργασιακά δικαιώματα. Χρειάζεται και άλλο πέρα να πάμε. Βέβαια, βαριά και αντιγυνά είναι ένα εργαλείο πολύ σοβαρό, το οποίο τους δίνει αρκετά δικαιώματα. Αλλά δεν είναι όλο αυτό. Εμείς πρέπει να δούμε την περιγραφή του επαγγέλματος. Αναγνώριση του επαγγέλματος, το οποίο τα λέει σε ένα ωράριο. Ένας εργαζόμενος, τόσα τετραγωνικά μέτρα εξωτερικούς χώρους, τόσα αίθουσες. Ναι, υπάρχει ένα πλαίσιο. Βέβαια. Και μετά από αυτό να πάμε σε πιστοποίηση του επαγγέλματος, το οποίο τα έχει επίπεδα. Τα είναι μια γενική εκπαίδευση για όλα τα κτίρια που δεν έχει κίνδυνο. Μετά τα έχουμε δεύτερη εκπαίδευση ανώτερη, το οποίο τα έχει να κάνει με τα χημικά, με το ρεύμα. Και τρίτη εκπαίδευση τα είναι με πολύ ισχυρά χημικά, τα οποία τα χρειάζεται ειδική. Και εκπαίδευση και διπλώματα. Να ρωτήσω τώρα, συγγνώμη που διακόπτω, στο Ευρωκοινοβούλιο, για να πάμε και λίγο στα δικά σας θέματα, γιατί όπως είπα πριν έχετε την εμπειρία του Ευρωκοινοβουλίου ήδη. Θέλω να μας πείτε λίγο τι γίνεται στην Ευρώπη με τα εργασιακά δικαιώματα. Δηλαδή πώς αντιμετωπίζονται στις υπόλοιπες χώρες άνθρωποι που δουλεύουν στο δικό σας κομμάτι. Ήταν μεγάλη είδηση, μια καθαρίστρια να είναι ευρωβουλευτής. Ναι. Μεγάλη και μετανάστρια και καθαρίστρια κιόλας. Αλλά ήταν
ότι και αυτοί οι εργαζόμενοι πρέπει να γίνουν ορατοί, mm-hmm. πρέπει να υπάρχει ρύθμιση, mm-hmm. να γίνει μια πραγματική εργασία με δικαιώματα. Υπάρχει στις υπόλοιπες χώρες, δηλαδή είναι καλύτερες οι συνθήκες που δουλεύουν οι καθαρίστες στις άλλες χώρες της Ευρώπης? Ναι. Είναι για τις καθαρίστριες, ναι, για το οικιακό προσωπικό, μα τρεις χώρες έχουν νομοθεσία. Mm-hmm. Όμως οι καθαρίστριες έχουν στις περισσότερες χώρες και ειδικότητα και περιγραφή των κατοίκων τους. Ναι, ναι. Και εσείς έχετε παρουσιάσει και μάλιστα νομίζω ότι έγινε και δεκτείο η παρουσίασή σας από την Κομισιόν συγκεκριμένες προτάσεις για το πώς πρέπει να είναι το θεσμικό πλαίσιο γύρω από το οικιακό προσωπικό, όχι μόνο για την διατήρηση των εργασιακών δικαιωμάτων αλλά και για την ασφάλειά τους. Και το λέω αυτό με αφορμή την υπόθεση στην Κύπρο που πολλά από τα θύματα ήταν οικιακές βοηθοί. Για πείτε μας για αυτή την έκθεση που είχατε. Αυτή η έκθεση είναι ένα πολύ καλό εργαλείο για τις 28 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για ποιο λόγο τη φτιάξαμε έτσι, παρότι που υπάρχει νομοθεσία σε 2-3 χώρες, για να είναι πολύ εύκολο μετά να ενταχθεί στις νομοθεσίες τους. Έχουμε βάλει τα πάντα. Έχουμε βάλει έτσι να μπορεί να σταματήσει το τράφικινγκ. Έχουμε βάλει τα θέματα της απομόνωσης. Έχουμε βάλει τα εργασιακά δικαιώματα. Έχουμε βάλει τα γενικά δικαιώματα. Έχουμε βάλει εκπαίδευση. Έχουμε βάλει όλο το πλαίσιο που θα μπορεί να δώσει σε ένας άνθρωπος να κάνει αξιοπρεπή ζωή και εργασία. Είναι πάρα πολύ καλή έκθεση. Βέβαια, οι δεξιοί καταψήφισαν την τροπολογία και έτσι δεν καταφέραμε να είναι υποχρεωτική για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν λέτε δεξιοί, χριστιανοδημοκράτες, λέτε. Από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, από Νέα Δημοκρατία, όπως στην Ελλάδα. Και η δεξιά, όλοι το καταψήφισαν. Μάλιστα. Σαν τροπολογία. Αλλά σαν έκθεση υπερψηφίστηκε. Mm-hmm. Γι' αυτό και η Κομισιόν δεν μπορούσε να υποχρεώσει όλες τις χώρες να υιοθετήσουν την έκθεση, αλλά παίρνει κάποια κομμάτια και τα εντάσσει σε άλλες νομοθεσίες και κάποιος πρέπει να ψάχνει κομμάτια από το πόζιο και να το ενώσει. Αλλά πιστεύω αυτό που έγινε στην Κύπρο, θα το σκεφτούν ξανά και θα δουν ότι πρέπει να γίνει υποχρεωτική αυτή η έκθεση. Γιατί αυτό έδειξε ότι η κατάσταση της γυναίκας στο σπίτι που είναι ανασφάλιστη, που είναι αόρατη, που δεν έχει διαβατήρια, είναι αποκλεισμένη, δεν μπορεί να βγει καν έξω από το σπίτι ασφαλής, τη βάζει σε μια ομάδα ευάλωτη για πολλά θέματα, mm-hmm. όχι μόνο κακοποίηση, mm-hmm. για πολλά θέματα, και αυτό πρέπει να φύγει. Σωστά. Επίσης, να μην ξεχνάμε ότι στην Ευρώπη έχουμε και θύματα από το δουλεμπόριο απέναντι από εμάς. Βέβαια. Έχετε απόλυτο δίκιο. Έτσι. Μάλιστα. Πρέπει να προσέχουμε, να μην το επιτρέψουμε στην Ευρώπη να συνεχίζει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ. Ευχαριστώ. Μαζί σας. Να είστε καλά. Λοιπόν, εμείς διαφημιστικό διάλειμμα. Σε λίγο επιστρέφουμε με κουβέντα στο στούντιο.